Θα πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στον Εύρο, όπου η κατάσταση και εκεί παραμένει ανεξέλεγκτη. Η πυροσβεστική Αντώνη Τσολναρά συνεχίζει σήμερα να δίνει μάχη για τρίτη μέρα για να μπορέσει να σώσει το παρθένο δάσος της Δαδιάς. Μίνα, είναι κρίσιμες οι ώρες εδώ στον Εύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα τα οποία κατακαίνε τα πάντα στο δάσος της Δαδιάς. Βλέπετε τώρα μπροστά σας την απόλυτη καταστροφή. Βλέπετε πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής να προσπαθούν να σβήσουν τις εστίες φωτιάς που, σαν αυτήν εδώ μπροστά μας, που πρέπει να σου πω ότι ξεπηδούν διαρκώς μέσα στο κεντρικό πυρήνα του δάσους. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στο πύρινο μέτωπο, σε ένα από τα πύρινα μέτωπα στη Δαδιά, το οποίο έχει εξαπλωθεί με συνεχείς αναζωπηρώσεις προς το κεντρικό τμήμα του Εθνικού Πάρκου. Πρέπει να τονίσουμε όμως, Μίνα, ότι δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Το μόνο που συμβαίνει είναι ότι καίγεται ένα συμπαγές τμήμα πρασίνου. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εικόνα. Ο κεντρικός αυτός πυρήνας είναι εικόνες που δεν έχουν καταγραφεί ξανά. Τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι τα εναέρια μέσα, λόγω του πυκνού καπνού, δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ευκολία στο σημείο. Δεν μπορούν να κάνουν ουσιαστικά στοχευμένες ρήψεις πάνω από τα πύρινα μέτωπα. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές που καταγράφουμε με την κάμερα του Δημήτρη Αλεξάκη. Υπάρχουν πάρα πολλά ενεργά μέτωπα μέσα στο παρθένο δάσος. Κυριολεκτικά αφήνουν στάχτη μήνα χιλιάδες στρέμματα, προκαλώντας σοβαρή, πάρα πολύ μεγάλη οικολογική ζημιά. Οι απώλειες που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έως τώρα έχουν καεί 8.000 στρέμματα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει και νέα εκτίμηση. Και όπως καταλαβαίνουμε, θα μεταβληθεί ο συγκεκριμένος αριθμός. Οι επίγειες δυνάμεις, να σου πω, ότι έχουν ενισχυθεί από χθες με 320 άνδρες, με 68 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα και 68 υδροφόρες, αλλά και εθελοντές που τους βλέπουμε συνεχώς να κινούνται μέσα στο δάσος και να σβήνουν οποιαδήποτε αιστεία φωτιάς προκύπτει από τις αναζωπηρώσεις. Τώρα, οι αρμόδιοι φορείς χθες πραγματοποίησαν συντονιστικό παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πρέπει να σου πω ότι στην επιχείρηση θα εμπλακούν και οι υλοτόμοι, περίπου 30 άτομα, αν όχι και παραπάνω, οι οποίοι με υποδείξεις ουσιαστικά αυτό που θα κάνουν είναι ότι θα κατασκευάζουν μεγαλύτερες αντιπυρικές ζώνες στο δάσος, έτσι ώστε κάποια στιγμή, όταν θα τεθεί υπομερικό έλεγχο, να οριοθετηθεί. Η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει ανεξέλεγκτη μήνα και, όπως επισημαίνουν οι τοπικοί φορείς, για να κερδιθεί αυτή η μάχη πρέπει να επιχειρήσουν περισσότερα εναέρια μέσα και συγκεκριμένα ελικόπτερα, τα οποία πρέπει να γεμίζουν νερό από κοντινά ρέματα και στη συνέχεια με ταχύτατους ρυθμούς να έρχονται εδώ στα πύρινα μέτωπα που βλέπουμε τώρα για να κατασβήσουν τη φωτιά. Είναι το δάσος της Δαδιάς, Αντώνη, είναι ένα δάσος που, όπως μας έλεγαν οι πυροσβέστες, υπάρχουν σημεία του που για να φτάσουν και να αντιμετωπίσουν τις εστίες πυρκαγιάς πηγαίνουν έρποντας. Είναι τόσο πυκνή η βλάστησή του που για να φτάσουν φτάνουν έρποντας και γι' αυτό το λόγο μάλιστα έχουν επιστρατευθεί και οι υλοτόμοι εκεί από την περιοχή, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή για να δημιουργήσουν και τις κατάλληλες αντιπυρικές ζώνες. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ.